κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, τι είναι αυτά που λέτε. Εφόσον και αν υπάρχει ενλυμένη υποχρέωση, δεν πρέπει να θεσμοθετηθεί. Από πού και ως πού δηλαδή οποιαδήποτε ρύθμιση ανάγεται στη σφαίρα της αδιαφάνειας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή σας ακούω συχνά πυκνά να αναφέρεστε σε θέματα διαφάνειας, εγώ θα ξεκαθαρίσω κάτι. Οποιαδήποτε υπόθεση εμφανίστηκε, τη στείλαμε στη δικαιοσύνη. Και κρίνεται στη δικαιοσύνη. Μην ξαναλέτε αυτές τις ανακρίβειες περί παραγραφής. Μου λέτε, μου αναφέρετε γιατί έκλεισε η Βουλή πριν τις ευρωεκλογές. Έκλεισε όπως κλείνει πάντα. Και δεύτερον, εάν έκτοτε είχε εμφανιστεί κάποια υπόθεση που να εστάλει στη Βουλή, να πω ναι, ίσως έγινε ένα λάθος εκεί. Περάσαν 4 μήνες και δεν εμφανίστηκε τίποτα. Από πού και λοιπόν πρέπει, κατά την άποψή σας, να μένει η χώρα όμοιρος μιας κατάσχετης σκανδαλολογίας. Κάνατε το λάθος και ξαναφέρατε σήμερα το ζήτημα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ποιο σκάνδαλο λοιπόν ήταν εκεί? Για να μάθουμε και οι Έλληνες πολίτες. Αναφέρεστε σε μια τραγική προσωπική ιστορία του πρώην Γενικού Γραμματέα. Τίποτα δεν επικαλύφθη. Ούτε οικονομικά, ούτε πολιτικά, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Θέλω να πω λοιπόν, βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα. Τα θέματα της διαφάνειας πρέπει να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη, να διερευνώνται. Όταν τελειώνει η δικαστική έρευνα, τότε πράγματι μπορεί να επιλαμβάνεται και η Βουλή, αν υπάρχουν τέτοιου είδους ερωτήματα που πλανώνται. Αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι να φτάνουμε στο σημείο, όλα να ισοπεδώνονται στο βωμό μιας ακατάσχετης σκανδαλολογίας και σκανδαλολογίας, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και θέλω εδώ να προσθέσω και κάτι ακόμα. Το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο που έγινε τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας στην Ελλάδα είναι αυτό που έγινε στο χρηματιστήριο το 99-2000. Εκεί, ανερυθρίαστα, χωρίς καν να ντρέπεται η τότε κυβέρνηση, παρότρινε, πίεζε τους πολίτες να πάνε να βάλουν τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο και στις φούσκες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εκεί πράγματι χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Και τι έγινε μετά? Τίποτα. Όχι απλώς διερεύνηση του θέματος δεν έγινε με άρνηση της κυβέρνησης, αλλά στην ουσία ούτε δικαστική διερεύνηση. Και έρχομαι και λέω τώρα, εγώ, και το έχω κάνει δημοσίως, υπάρχουν υποθέσεις που έκανα την αυτοκριτική μου και ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Αναρωτιέμαι. Στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κανένας να κάνει ποτέ αυτοκριτική. Όλα τα κάνατε τόσο τέλεια ή έχετε τόσο μεγάλο βαθμό αλαζονίας, έπαρσης, ήησης για να προσπαθήσετε να πείστε ότι δεν το έχετε κάνει. Ένα θα σας πω. Βεβαίως είμαι υπέρ του να έρχονται όλα τα πράγματα στο φως. Αλλά σε τελική ανάλυση η δύναμη της αυτοκριτικής είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αλάνθαστος. Όμως παρεξηγώ και θεωρώ επικίνδυνη μια συμπεριφορά που εμένει ότι δεν έχει γίνει ποτέ κανένα ατόπιμα. Και αναφέρομαι ειδικά σε αυτή την υπόθεση, γιατί ίσως ήταν η πιο επώδυνη που έχουν βιώσει οι Έλληνες τις τελευταίες δεκαετίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μας είπε ο κύριος Καραμαλής ότι θέλει όλα στο φως. Ψεύδεστε, κύριε Καραμαλή, διότι και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα πράγματι ότι μπορείτε να μιλάτε ενώπιον του ελληνικού λαού που ξέρει ότι δύο φορές δεν αφήσατε τους βουλευτές σας να ψηφίσουν για το θέμα του βατοπεδίου. Τους αποσύρατε. Γιατί? Τι δίκαιωση είναι αυτή? Να μην μπορέσουν να αξιολογήσουν αν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήσαν ή δεν ήσαν αθώοι ή ήσαν ένοχοι. Έχουν το στίγμα της ζωής τους τώρα. Λόγω της παραγραφής. Εγώ αυτό είπα. Δεν προχωρήσατε στις υποθέσεις αυτές, όπως και στη Siemens, όπου έχουμε τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα κατηγορούμενο για το πώς χειρίστηκε αυτή την υπόθεση, και εσείς μου λέτε από εκεί πέρα ότι θέλετε όλα στο φως. Δεν αρκεί η γενικόλογη αυτοκριτική. Θα έπρεπε να μπορέσετε πραγματικά να προχωρήσετε μπροστά. Και σας έχω πει προσωπικά ότι σε αυτές τις υποθέσεις εγώ θα σας είχα στηρίξει. Εγώ θα είχα βοηθήσει να ματώσουμε, να κλείσουμε αυτές τις υποθέσεις, να γυρίσουμε σελίδα. Γι' αυτό είμαστε αναξιόπιστοι, μας βλέπει ο κόσμος αναξιόπιστος στους πολιτικούς. Λέει όλα τα συγκαλύπτεται. Και σας είπα ακόμα και για το θέμα του χρηματιστηρίου, κύριε Καραμαλή, πάτε και αυτό σε Εξαστική Επιτροπή. Δεν μπορείτε εσείς να λέτε σήμερα για το χρηματιστήριο, όταν εγώ σας είπα, έχετε εσείς την πλειοψηφία στη Βουλή, ελάτε να κάνουμε Εξαστική Επιτροπή να δούμε τι ακριβώς έγινε. Δεν το θελήσατε εσείς. Εσείς συγκαλύψατε τις ευθύνες όσων, εάν υπήρχαν, από οποιαδήποτε παράταξη για το θέμα του χρηματιστηρίου. Γι' αυτό εγώ είμαι αποφασισμένος και σας είπα και χθες και θα είναι από τα πρώτα, εάν εκλεγώ, να ζητήσω συνάντηση των αρχηγών υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα θέματα της διαφάνειας. Να βάλουμε τέλος, επιτέλους,
σε αυτή την άθλια κατάσταση όπου δεν σεβόμαστε τον ελληνικό λαό, το βιός του, τον κόπο του, τα χρήματά του. Και να ξαναδώσουμε πίστη και εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Στην ίδια τη δικαιοσύνη, στη Βουλή, στη διαφάνεια, στην κυβέρνηση. Εμείς μιλάμε και έχω πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχω ανακοινώσει. Όλες οι υπογραφές των υπουργών στο διαδίκτυο. Έχω μιλήσει για τις προμήθειες στο διαδίκτυο. Έχω μιλήσει για ένα εκλογικό σύστημα διαφορετικό με μικρές έδρες μονοεδρικές για να σπάσει το πολιτικό χρήμα και ελπίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε, γιατί έχω ακούσει θετικές φωνές από τη δικιά σας παράταξη. Έχω μιλήσει για ένα σύστημα το οποίο θα έχει λογοδοσία, έλεγχο, εποπτεία σε όλα τα υπουργεία με προγραμματικούς προϋπολογισμούς. Πόθεν έσχες ενισχυμένο. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών παντού. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Αλλά αυτά θέλουν βούληση. Δεν θέλουν χρήματα. Θέλουν βούληση την οποία εσείς ποτέ δεν είχατε, κύριε Καραμαλή.